διασκάλα του σφαιριστρία ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα επικοδομητική. Είχα μια αλφα εμπειρία από το κολεγιακό, η οποία με βοηθήσε να ανταπεξέλθω σε καταστάσεις, στη ρουτίνα των προπονήσεων, στην αποθεραπεία, στο χρόνο που μας έδωσαν, στο λίγο χρόνο που μας έδωσαν, ρεπό, μία-δύο μέρες, να μπορώ να επαναφέρω το σώμα μου σε κατάσταση να ανταπεξέλθω στις προπονήσεις, οι οποίες είχαν αρκετή ένταση. Υπήρχε πάρα πολύ ανταγωνισμό στο γήπεδο, που με βοήθησε να βελτιωθώ στα παιχνίδια. Εντάξει, είχα μια επικοδομητική σεζόν, θα έλεγα, που είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιήσω ό,τι πήρα φέτος για μια καλύτερη σεζόν. Να τρέφεσαι σωστά, να κοιμάσαι αρκετά, να ξεκουράζεσαι, να έχεις μια υγιεινή καθημερινή ρουτίνα, έτσι ώστε όταν μπαίνεις στο γήπεδο να δίνεις το 100% για να βελτιώνεις κάθε φορά. Επίσης να παρακολουθάς βιντεάκια παιχτριών, παιχτών, το οποίο είναι της αρεσκίας σου. Αυτά θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Τις αγαπημένες μου αναμνήσεις ήταν που παίζαμε το Σάτου Μάρες σπίτι και έλειπε η βασική playmaker μας. Νομίζω ήταν από τις πρώτες φορές που ήταν στην αρχή, από τις πρώτες φορές που ξεκίνησα παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν ελεκτρισμένη. Θυμάμαι τα τελευταία 4 λεπτά όπου κρυνόταν το παιχνίδι. Με είχαν πιάσει κράμπες και στα δυο μου τα πόδια. Και άκουγα τον κόσμο που φώναζε «Πάμε, Μπέτρι, πάμε!» και που με εθάρρυναν οι συμπαιχτρίες μου. Και το τελικό αποτέλεσμα κερδίσαμε για έναν πόντο διαφορά. Ήταν απίστευτο. Μέσα 4 λεπτά περάσανε σε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Ένα όνειρο είναι να παίξω Ευρωλίγκα, να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Και το δεύτερο είναι στα ευρωπαϊκά, με την Κύπρο, να πάρουμε το χρυσό. Στις εθνικές Κύπρου γυναικών είναι κάθε χρόνο να το πηγαίνει καλύτερα και να φέρνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι φέτος θα είχαμε μια πολύ καλή χρονιά, λόγω του ότι παίζουμε σπίτι. Με οπαδούς της Κύπρου, οι οποίοι είναι ο εκτός παίχτης μιας ομάδας. Και πιστεύω θα πηγαίναμε για πρώτη δεύτερη θέση, να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, δεν ξέρω ποιες είναι οι καταστάσεις στην Κύπρο ακόμα ή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα πηγαίναμε για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η καθημερινότητα μου σαν καλαθοσφαιριστρία είναι και η ρουτίνα μου είναι ξυπνάω το πρωί, πίνω τον καφέ μου, πάω προπονήσει, έρχομαι σπίτι, τρώω το μεσημεριανό μου, ξεκουράζομαι λίγο, πάω προπονήσει, έρχομαι σπίτι, τρώω το βράδυ μου και ξεκουράζομαι. Νούμερο ένα για μένα μετά την προπονήση είναι η ξεκούραση και η διατροφή. Δύο φορές την εβδομάδα κάνω μασάζ και παγωθεραπεία. Ναι, αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Η αγαπημένη μου ομάδα στο εξωτερικό είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Οι πέντε παίχτες που
παρακολουθώ επί καθημερινής βάσεως ένα από τους πέντε σίγουρα. Μπορεί όχι και τους πέντε, αλλά είναι ο Δημήτρης Πανούλης, Steve Nash, Sue Bird, Diana Taurasi και Kobe Bryant. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου παίχτες. Το μπάσκετ μου μάθε πάρα πολλά πράγματα. Από τα πιο σημαντικά είναι ο σεβασμός στους γύρω μου, η εικόνα που παρουσιάζω στα social media, επειδή αντιπρόσωποι από τη χώρα μου, η εικόνα αθλητή και το σωματείο μου, είναι πολύ σημαντικά και την οικογένειά μου. Επίσης να απολαμβάνω κάθε στιγμή, γιατί σε έναν αγώνα υπάρχουν 40 λεπτά. Αυτά τα 40 λεπτά, κάθε τι είναι σημαντικό, κάθε λεπτομέρεια. Αγώνες κερδίζονται μέσα στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό αυτά μου θα είναι τον μπάσκετ. Ο αθλητισμός και γενικά η καλαθόσφαιρα, το οποίο είναι ένα ομαδικό άθλημα, σε βοηθάει να αναπτύξεις διάφορους τομείς του χαρακτήρα σου. Για παράδειγμα, την ηθική, την πειθαρχία, το σεβασμό, το ομαδικό πνεύμα και όλα αυτά σε βοηθάει η καλαθόσφαιρα και πιστεύω είναι σημαντικό να ξεκινούν άτομα από νεαρή ηλικία. Το καλοκαίρι είναι κατάλληλη περίοδος για τους αθλητές να βελτιωθούν στον ατομικό τους τομέα. Δηλαδή, αν έχουν αδυναμίες στη φυσική τους κατάσταση, να δουλέψουν στο σπίτι με διάφορους τρόπους που μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεάκια online, πώς μπορούν να δυναμώσουν το σώμα τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την ερχόμενη σεζόν, την τρίπλα τους, να πάρουν μια μπάλα και να τριπλάρουν. Επίσης υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις. Το σούτ τους, μπορούν να πάνε σε ένα σχολείο στη γειτονιά τους να κάνουν σούτ. Αλλά πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και το σώμα τους το καλοκαίρι. Που αυτά μπορείς να γραφτείς σε ένα γυμναστήριο ή μπορείς να κάνεις ασκήσεις στο σπίτι σου που θα σε βοηθήσουν για την ερχόμενη σεζόν.